εσύ. Τον βλέπω μόνιμο. Αισθάνομαι σαν να γυρνάνε και όμοι του. Δηλαδή είναι κάπω έτσι. Όχι, με το πόδι από κάτω να δει τι γίνεται. Και το τραπέζι το πόδι να δει. Το κάνω εγώ. Κοίτα μαν άντρα, εμεί σε χαμαρώνουμε μου το περπατά. Κάθε το κορμό παιδί μου λίγο σε βλέπω. Λοιπόν, θα σα πω τώρα ωραίο σκηνικό με αυτό που με το πόδι. Λοιπόν, μου έχει τύχει παιδιά να κάθομαι σε ένα τραπέζι που υπάρχει άντρα απέναντι μου ο οποίο τρίβει το δικό μου πόδι αντί να τρίβει τη διπλανή. Δεν φόραγα, παιδί, δεν ήταν καλοκαίρι. Έτριβε. Για κάποια στιγμή κάνω. Και τον κοιτάω και είναι το βλέμμα του δίπλα. Τι κάνει. Και τρίβει τη δίπλα. Το έκανε στη διπλανή σου, αλλά δεν έβλεσαι, ναι. Και τη κάνω, είναι διφίλη μου δίπλα. Σε κρατώ και πέφτει μέσα. Αυτό δεν έχει καταλάβει τίποτα και συνεχίζει να τρίβει εμένα. Και δεν του πιέζει τα δαχτυλάκια. Και τελικά. Δεν του πα τίποτα. Τι να του πω τον άνθρωπο, φαντάζεσαι τώρα, εσύ λίγο τώρα τι θα στείλει. Τρίβεται λάθο άνθρωπο. Όχι, πρέπει να του πει να γυρίσω για την άλλη. Γιατί από εδώ δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Τέλο πάντων, κάπω έτσι είμαστε και τώρα δεν πειράζει. Είμαστε μονιασμένοι αγαπημένοι. Απλωθείτε λίγο. Πραγματικά σε ένα αισθάνομαι πάντα σαν να είναι άβολη. Και εγώ γιατί μου αρέσει να μιλάω έτσι. Όχι, μου μαζεύονται οι ώμοι, δεν μου τα κάνει αυτά. Είναι δυνατόν.